Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 7, και υπέρβαση όπως πάντα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Αυτές τις ημέρες, όπως όλοι γνωρίζουμε, ζούμε στον αστερισμό της επίσκεψης Ομπάμα στην Αθήνα. Θα τα ακούσετε αναλυτικά από το Δελτίο Ειδήσεων συνέχεια. Εμείς ένα σχόλιο να κάνουμε, Λεωνίδο, ότι σήμερα η Ελλάδα και χθες ζούσε στον αστερισμό Ομπάμα, ομιλίες, υποσχέσεις, δεσμεύσεις κτλ. Αύριο οργανώνονται πορείες στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τέλος πάντων, από τον Ομπάμα στην πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία περνάνε μόνο 24 ώρες. Ο Θεός να δώσει, τέλος πάντων, να δούμε πού θα οδηγήσουν αυτές οι καταστάσεις, τι εξελίξεις θα έχουμε, ειδικά με το χρέος και με τα εθνικά θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολλά από αυτά είναι σημαντικότερα ίσως και από τα ατομικά προβλήματα που έχει ο καθένας μας. Γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά τα θέματα τα εθνικά μπορεί να επηρεάσουν πολύ περισσότερο τις ζωές μας από ό,τι οφειλές μας στις τράπεζες, στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κυριάκο, όμως με αυτή την ιστορία με τον Ομπάμα φάνηκε και αποδείχθηκε ότι όταν το δημόσιο, το κράτος θέλει, μπορεί μέσα σε μία ώρα να οργανώσει τα πάντα. Ναι, γιατί όπως είδες ήταν εξαιρετικά και τα μέτρα. Βέβαια. Δεν υπήρχαν θέματα. Δηλαδή... Άρα είναι θέμα θέλησης και όχι θέματα ακριβώς. Άλλα. Άρα, λοιπόν, τα οποία επικαλούνται κατά καιρούς οι διάφορες κυβερνήσεις. Έτσι, έτσι μπράβο. Άρα λοιπόν αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι αυτά που δεν γίνονται είναι επειδή κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν. Γίνονται. Για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Είτε αυτά είναι λίστες, είτε αυτά είναι οργανώσεις, είτε τα πάντα όλα. Έτσι. Δηλαδή όταν ένα κράτος είναι σε θέση να οργανώνει την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου που έρχεται στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά δεν είχαμε τίποτα, όπως είδες, κυλήσανε όλα εξαιρετικά. Μα τι λες τώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το ίδιο κράτος, ας πούμε, να μην μπορεί να πιάσει αυτούς τους 100, τους 150 που κάθε βράδυ καίνε την Πατησίων. Εντάξει, δηλαδή, σε ποιον να το πούμε και να το πιστέψει. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο δεν θέλει, ότι και αυτοί εκεί μέσα που μαζεύονται και κάνουν αυτές τις δουλειές και καίνε κάθε βράδυ την Πατησίων, μα είναι του κράτους, του παρακράτους. Είναι του κρατικού παρακράτους. Είναι μηχανισμοί που κάτι εξυπηρετούν. Να ρωτήσουμε, θυμίσω αργότερα την Κατερίνα, αν ασφαλίζονται και αν είναι του δημοσίου. Να, μήπως είναι και δημόσιοι πάλι. Πότε δεν ξέρω. Ωραία. Πάμε λοιπόν, είναι πάρα πολύ η επικαιρότητά μας σήμερα. Θα παρακαλέσω Στέφανο τον Κουλουμπή να ξεκινήσει με την πρώτη εικόνα που αφορά το πρωτοσέλιδο από τη Real News της Κυριακής. Εάν το έχουμε λοιπόν, να το δούμε το πρωτοσέλιδο. Ο εκβιασμός στα κόκκινα δάνεια. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν ο εκβιασμός στα κόκκινα δάνεια? Σημαίνει ότι δυστυχώς εν όψη αξιολόγησης η κυβέρνηση για άλλη μια φορά εκβιάζεται από τους δανειστές. Ευχαριστούμε τον Στέφανο τον Κουλουμπή για την εικόνα. Και αυτή τη φορά εκβιάζεται με ατζέντα τα κόκκινα δάνεια. Διότι η ατζέντα των δανειστών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη στο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ζητάνε επιτακτικά από την κυβέρνηση να γίνουν και οι τελευταίες νομοθετικές ενέργειες προκειμένου όλα τα κόκκινα δάνεια, μόνο κοπανιά, μόνο ρούφι, να περάσουν στα φαντς. Και θα δούμε στην πορεία, το έχουμε θέμα στη συνέχεια της εκπομπής, το τι συνεπάγεται αυτό που λέγεται εξωδικαστικός συμβιβασμός και πόσο είναι στην πράξη αδύνατο να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις των δανειστών για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Το έχουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος θέμα και θα το δούμε αναλυτικά και δείτε το γιατί σας ενδιαφέρει όλους. Εμείς όμως από εδώ, από αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το μόνο που πρέπει να κρατήσουμε σαν κεντρικό συμπέρασμα ότι πλέον από την πίεση, δώστε όλα τα κόκκινα δάνεια στα φαντς, περνάμε πλέον στη φάση του εκβιασμού, όπου εκβιασμός σημαίνει δεν σας κλείνουμε την αξιολόγηση εάν δεν τελειώσετε και αυτή την ιστορία. Και σήμερα μαθαίνουμε, το έχουμε μάλιστα και θέμα στο blog του κινήματος Υπέρβαση, να μπείτε να το διαβάσετε, ότι η πρώτη μεγάλη μεταβίβαση κόκκινων δανείων σε φαντς έγιναν σε μία από αυτές τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν έρθει στην Ελλάδα για αυτόν τον σκοπό. Αυτά που ονομάζονται κοράκια είναι τα κερδοσκοπικά φαντς, τα οποία τελικά αυτό που θα καταφέρουν θα είναι να οδηγήσουν τις τράπεζες στη χρεοκοπία, να οδηγήσουν τους δανειολήπτες να δουν στην πράξη δημευμένη την περιουσία τους. Δηλαδή θα γίνει ένα σενάριο πάνω στο οποίο κάποιοι θα κερδοσκοπήσουν, θα βγάλουν δισεκατομμύρια, χωρίς αυτό να έχει όφελος ούτε για τις δανειολήπτες, ούτε για τις τράπεζες. Και οι τράπεζες θα καταστραφούν
και θα οδηγηθούν υποχρεωτικά σε νέα ανακεφαλαιοποίηση, αλλά και οι δανειολήπτες θα χάσουν τις περιουσίες τους έναντι πινακίου φακής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, ότι όλο το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων είναι λανθασμένο, γιατί τελικά δεν εξυπηρετεί κανένα ελληνικό συμφέρον. Δεν εξυπηρετεί ούτε το συμφέρον του τραπεζικού συστήματος, δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα των δανειοληπτών, δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του δημοσίου που έχει ανάγκη από έσοδα. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και στο νέο Υπουργό να μην συνεχίσει την ίδια λάθος πολιτική σταθάκι, διότι υπάρχουν τρόποι και τον τρόπο θα σας ξαναπούμε άλλη μια φορά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πώς δηλαδή μπορούν και τα κόκκινα δάνεια να κουρευτούν και οι καταθέσεις να μην κινδυνέψουν. Είναι μύθος ότι το κούρεμα των κόκκινων δανείων θα οδηγήσει στο κούρεμα των καταθέσεων, γιατί μπορούν σήμερα κάλλιστα τα κόκκινα δάνεια να κουρευτούν. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα την έχει αυτή τη δυνατότητα και η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πάει σε αυτή τη λύση. Γιατί αυτή τη λύση θα είναι και υπέρ των τραπεζών, θα το πούμε άλλη μια φορά, αλλά και υπέρ των δανειοληπτών. Σήμερα, Λεωνίδα μου, συνεχίζουν οι συμβολιογράφοι με την αποχή. Την αποχή και σήμερα δεν έχουμε πλησιριασμούς, έτσι. Πρώτης κατοικίας. Ναι. Α, για πες το, αυτό έχει σημασία. Οι άλλοι γίνονται δηλαδή. Κανονικά, βέβαια. Α, άρα ναι, λοιπόν, βέβαια. Αυτό που δεν γίνονται είναι μόνο οι πλησιριασμοί πρώτης κατοικίας σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς... Το οποίο δεν είναι νομοθετημένο. Α, μπράβο, αυτό δεν θέλω να πεις. Είναι νομοθετημένο από το τέλος του 2014. Από το 2014. Ναι, το 2014, ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο συμβολιογράφος την ώρα του πλησιριασμού. Πώς ξεχωρίζει αν αυτή η κατοικία είναι η πρώτη. Σε προγενέστερο χρόνο θα πρέπει να απευθυνθεί στο συμβολογράφο ότι είναι η πρώτη κατοικία, να μην το βγάλει στον πληστηριασμό. Άρα εξετάζεται περίπτωση κατά περίπτωση. Περίπτωση κατά περίπτωση. Και τα υπόλοιπα χάνονται. Χάνονται, μα γι' αυτό βλέπουμε, ενώ λέμε ότι απέχουνε, βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Στα ειρηνοδικεία επεισόδια. Γιατί είναι για άλλους πληστηριασμούς. Αλλά μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά και τα ανάποδα. Εδώ, λοιπόν, γι' αυτό γίνονται. Εδώ λοιπόν να διευκρινίσουμε τους πλησιριασμούς ότι δεν πρέπει να προστατευτεί ντε και καλά μόνο η πρώτη κατοικία του δανειολήπτη. Υπάρχουν πατρικά, υπάρχουν εξοχικά, υπάρχουν σπίτια δεύτερες κατοικίες που είναι αγορασμένα για παράδειγμα με δάνεια ελβετικού φράγκου. Όπου πλέον υπάρχει σωρία αποφάσεων και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, όπου τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι αυτοί οι δανειολήπτες εξαπατήθηκαν. Αυτός λοιπόν ο δανειολήπτης που εξαπατήθηκε, που έχει χρεωθεί 2 και 3 φορές το σπίτι του μέσα από αυτά τα δάνεια, που στην ουσία ήταν επενδυτικά προϊόντα. Αυτός λοιπόν ο δανειολήπτης σήμερα πρέπει αυτό το σπίτι να το χάσει, παρότι δεν είναι πρώτη κατοικία. Επειδή δεν φτάνει στην τράπεζα που το έχει πληρώσει 2 φορές, πρέπει να το πληρώσει και 3η και 4η. Έχουν λογική αυτά. Καμία λογική, γιατί αντιμετωπίζεται ο δανειολήπτης ως ιονή επενδυτής. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να ξέρει αν μπορεί και πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει το δάνεισμα, αν μπορεί να το εξοφλήσει και πόσο δεν μπορεί. Εξού και οι τελευταίες αποφάσεις Κατσέλη που θεωρούν δόλιο τον δανειολήπτη. Εδώ να δείτε τι θα γίνει τώρα. Όλοι εσείς που περιμένετε αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, θα πέσετε από τα σύννεφα με τις αποφάσεις που βγαίνουν. Εμείς σας έχουμε ενημερώσει χωρίς να παίρνουμε θέση κατά του νόμου Κατσέλη, γιατί ήταν και το μόνο νομοθετικό πλαίσιο, ναι, το οποίο παρήχε κάποια προστασία. Ο αρχικός. Γιατί ο καινούργιος δεν προστατεύει το 10% των δανειολήπτων. Εάν έχεις όλες αυτές τις προϋποθέσεις, δεν υπάρχει λόγος να μπει στο νόμο Κατσέλη, ακριβώς. Δεν έχουν τίποτα να σου πάρουν. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, έτσι, ο δανειολήπτης αντιμετωπίζεται από το σύστημα, και το οικονομικό και το νομικό, ως επενδυτής. Καλός, κακός επενδυτής. Δόλιος ή όχι δόλιος επενδυτής. Χωρίς όμως να αντιμετωπίζεται και η τράπεζα ως επενδύτρια. Ναι. Αυτό είναι το παράλογο και της ιστορίας. Και εδώ πέρα, Λεωνίδα μου, είναι παράλογο, γιατί ο δανειολήπτης, το φυσικό πρόσωπο, έτσι, εγώ δεν θα πάω στα νομικά, θα μείνω στα φυσικά πρόσωπα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο νόμος Κατσέλη τα φυσικά πρόσωπα αφορά, δεν αφορά τα νομικά πρόσωπα. Όχι. Το φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που είναι ενσωματωμένη στο εθνικό δίκαιο το ελληνικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, ο δανειολήπτης ονομάζεται καταναλωτής, ναι, και προστατεύεται από τον νόμο περί καταναλωτή.
Αυτόν λοιπόν τον δανειολήπτη που η ίδια η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή μάλιστα, που είναι υπερκείμενη της ελληνικής, τον έχει ονομάσει καταναλωτή και τον προστατεύει απέναντι στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος με την νομοθεσία περί καταναλωτή αλλά και με σωρία άλλων νομοθετημάτων και νομολογιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έχουμε ένα στη συνέχεια, μία νομολογία συνέχεια κορυφαία να τη δούμε. Αυτόν λοιπόν τον ίδιο καταναλωτή έρχεται το δικαστήριο πλέον νομολογώντας τον νόμο Κατσέλη και τον βαφτίζει επενδυτή, έτσι δεν είναι Λεωνίδα, τον βαφτίζει κερδοσκόπο, τον βαφτίζει απατεώνα, ναι, και έχουμε και περίπτωση του δικαστηρίου της Κρήτης όπου παραπέμφθηκε αυτεπάγγελτα δανειολήπτης, έτσι, να δικαστεί ποινικά διότι λέει εξαπάτησε την τράπεζα, διότι λέει όταν πήρε το δάνειο γνώριζε ότι μετά από κάποια χρόνια θα χάσει τη δουλειά του και δεν θα μπορεί να το εξυπηρετήσει το δάνειο και γι' αυτό όχι μόνο να του πάρουμε το σπίτι, όχι μόνο να χάσει όσα λεφτά πλήρωσε να μέχρι σήμερα, μέσα, αλλά τον πάμε και κατηγορούμε να τον κλείσουμε στη φυλακή. Στη συγκεκριμένη εξωφρενικά πράγματα. Και η τράπεζα παραπέμφθηκε για ποινική δίωξη, γιατί σε συνδυασμό αυτοί οι δύο, δανειολήπτης δανειστής, ενδέχεται να έχουν παίξει εις βάρος του καταθέτη. Του καταθέτη. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Δηλαδή. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα την Κατερίνα τη Ζαγανά, που την έχουμε και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Πλούσια θεματολογία έχεις και εσύ. Πάρα πολλά θέματα και καινούργια, ειδικά για τους συνταξιούχους μας. Θα μας τα πεις τώρα στη συνέχεια. Ναι. Λεωνίδα, θέλω λιγάκι να μας πεις, γιατί το προαναγγείλαμε πριν από ένα λεπτό. Γι' αυτό το ένα θέμα το οποίο προέκυψε σήμερα, το έχεις βρει εσύ και το έχεις αναρτήσει εσύ, τι γίνεται στην πραγματικότητα με αυτό που λέμε τραπεζική αυθαιρεσία. Όλα αυτά, ναι, τα χρόνια τα είχαμε δει όλα σε αυτή τη χώρα με τις τράπεζες. Σήμερα όμως έχουμε σε επιστολόχαρτο τράπεζας, και θα το δείτε τώρα στη συνέχεια, το έχουμε εικόνα, περίπτωση που η τράπεζα δανειολήπτη με οφειλή 0, το γράφει το χαρτί, κεφάλαιο 0, τον χρεώνει με τόκους. Δηλαδή το μηδέν, το κυζόμενο, κάνει λεφτά. Οι άνθρωποι ανακαλύψαν το ζεστό νερό. Νόμπελ μαθηματικών, Νόμπελ χημίας. Βάλε μας, Στέφανε Κουλουμπί, να δούμε σε παρακαλώ την εικόνα με τη συγκεκριμένη επιστολή της τράπεζας. Την έχουμε από το κοντρόλ να τη δούμε την εικόνα. Ωραία. Τι λέει αυτή η εικόνα, αγαπητέ Λεωνίδα Στάμου, γιατί το ανέδειξε εσύ αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά μια τραπεζική δημιουργική λογιστική, ναι, κατά την δημιουργική ασάφεια που είχαμε ακούσει από πρώην ή τέως, δεν ξέρω, Υπουργό Οικονομικών, από την οποία λογιστική δημιουργική το μηδέν, πολλαπλασιαζόμενο με κάποιους περίεργους και άγνωστους για το μαθηματικό κόσμο μαθηματικούς τύπους, παράγει αποτέλεσμα και παράγει εν προκειμένου 1008 ευρώ και 32 λεπτά το συγκεκριμένο κύριος. Ευχαριστούμε για την εικόνα. Είχε αποτανθεί στη δανείστρια τράπεζα προκειμένου να πάρει κίνηση λογαριασμών για να προσπαθήσει να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ερχόμενος λοιπόν με ρωτάει, λέει, αυτό εδώ πέρα τι είναι το πράγμα. Βλέπω λοιπόν κεφάλαιο 0, το κοιτώσω. Και μάλιστα θα δείτε ότι έχει και το αναλογούν 10% προκειμένου να είναι ενήμερος εν ώψη νόμου Κατσέλη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όχι, ρε παιδί. Σε έγγραφο τη τράπεζα. Και εδώ τώρα είναι η τραπεζική. Μα είσαστε με τα καλά σα. Ναι. Τι υπογράφετε, τι σφραγίζετε και τι δίνετε στου δανειολήπτες, δεν το παίρνετε χαμπάρι. Δίνετε έγγραφο σε επιστολόχαρτο τη τράπεζα, σφραγίδα υπογραφή, οφειλή 0. Τόκι 1028 ευρώ, τοκίζεται το 0. Ζήτησαν βέβαια, αφού ήρθε ο συγκεκριμένος. Αφού ήρθε στην υπέρβαση ο συγκεκριμένος, ναι, και αφού επικοινώνησε ο Στάμος, ναι, και αφού καταλάβανε ότι μπλέξανε, ναι, μετά ζητήσανε συγγνώμη, κάναμε λάθος. Μα αυτά, ναι, δεν είναι λάθη. Πόσα τέτοια λάθη, αγαπητέ μου Λεωνίδα, οι δανειολήπτες τα έχουν καταγγείλει, έχουν κινήσει διαδικασίες, έχουν προσφύγει για να τους φύγουν αυτά από πάνω τους. Να σου πω πόσα σωστά έχουμε βρει που είναι πιο εύκολο. Κανένα. Κανένα. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι. Να το ακούτε λοιπόν οι δανειολήπτες. Σε προτάσεις αντιδίκου, γνωστοί ποιες είναι οι αντίδικοι οι δικές μας, σε προτάσεις αντιδίκου έχουμε δει και το παροιμιώδες ότι δεν αναφέρεται ο δικηγόρος στην άγνωστη σε εμάς θεωρία των κλασματικών αποθεμάτων. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Τρομερά πράγματα. Κατερίνα Ζαγανά, για ξεκίνα, γιατί έχεις μεγάλο ρεπερτόριο και θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος. Για ξεκίνα, σε παρακαλώ, λοιπόν, έχεις πολλά θέματα. Αυτό που θέλω να εστιάσουμε σε αυτή τη φορά είναι στη νέα εγκύκλιο που έχει
δημοσιοποιηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με την οποία έχουμε μία νέα μείωση 15-25% στις συντάξεις. Αφορά ασφαλισμένους του δημοσίου, αφορά όμως και τους ένστολους. Μάλιστα. Οι αποφάσεις που έχουν βγει για τους ένστολους, παρένθεση λοιπόν σε αυτό που λέμε, δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Περιμένουμε την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Όσοι σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχουν καταθέσει αίτηση για συνταξιοδότηση, αλλά για κάποιο λόγο, είτε γιατί δεν είχαν συμπληρώσει ακόμα το όριο του ηλικίας, είτε γιατί ακόμα επανήλθαν στην υπηρεσία. Παρόλα αυτά όμως, τους εντάσσει με τον νέο νόμο και όχι με τον προηγούμενο, ο οποίος δεν είχε. Είχε καταθέσει δηλαδή ο ασφαλισμένος. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μπει στη μεγάλη μείωση που φτάνει μέχρι και 25% της σύνταξής του. Μάλιστα. Πες μας, Καταρίνα. Ωραία. Μετά έχουμε μειώσεις οι οποίες θα επέλθουν στις συντάξεις που φτάνουν και τα 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Θα μου πείτε, είναι μια πολύ μεγάλη σύνταξη και σίγουρα θα πρέπει να μειωθεί όταν ο άλλος παίρνει 300 και 250 ευρώ. Καλά, το αν θα πρέπει να μειωθεί, όχι, είναι σχετικό αυτό, γιατί είναι πληρωμένη. Όχι. Αυτό ακριβώς. Οι συντάξεις πρέπει να καταλάβουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, Καταρίνα, εδώ τώρα που φτάσαμε στην ταμπακέρα. Και θα μας την αναλύσει η ταμπακέρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μείνετε στις οθόνες σας, επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να βάλει ο σκηνοθέτης μας την εικόνα την Κατερίνα τη Ζαγανά. Πες μας λοιπόν, σε παρακαλώ, Κατερίνα, αυτό τώρα που μείναμε, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία εκεί που διακόψαμε. Με αυτά τα ρημάδια, τα 2.000 της σύνταξης, που για κάποιους ας πούμε πρέπει να κοπούν, γιατί λέει υπάρχει κάποιος που παίρνει 300 ευρώ. Δημιουργείται μια περίεργη εικόνα στον κόσμο. Δεν λέμε ότι είναι δίκαιο να παίρνει άλλο 2.000 και άλλο 300. Όχι, γιατί να μην είναι δίκαιο, ανάλογα με τις φορές. Αυτό που παίρνει 2.000 τα έχει πληρώσει. Ακριβώς. Όποιος λοιπόν τα έχει πληρώσει, επειδή οι συντάξεις είναι ανταποδοτικές, δεν είναι μου κατεβάζει το δημόσιο και θα μου δώσει τόσα λεφτά. Όχι, είναι ανταποδοτικές. Και τις έδωσε ο κάθε εργαζόμενος στο ταμείο του, προκειμένου όταν βγει στη σύνταξη να του τις φέρει πίσω να ζήσει με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι δηλαδή η λογική της σύνταξης. Μάλιστα. Δεν είναι η λογική να παίζουν στο χρηματιστήριο τα ταμεία και δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο, Κατερίνα μου. Να το πούμε από αυτή την εκπομπή, γιατί το έχω καταλάβει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το λέει εδώ και χρόνια πουθενά κανένας. Από το 1954 μέχρι το 1994 στην Ελλάδα, επί 40 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, γιατί το 1994 άλλαξε ο νόμος, τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, να το ξέρετε οι τηλεθεατές που μας ακούτε, είτε πηγαίνανε άτοκα στις τράπεζες, είτε πηγαίνανε στην Τράπεζα της Ελλάδος με 4% μόνο. Σε μία περίοδο 40 ετών, όπου ο πληθωρισμός ήταν διψήφιος και τα επιτόκια ήταν της τάξης του 30, του 35 και του 40%. Τα ασφαλιστικά λοιπόν ταμεία επί 40 χρόνια χάσανε τα λεφτά τους από τον πληθωρισμό. Και έχει υπολογιστεί ότι αυτή η ζημιά είναι 70 δισεκατομμύρια. 70 λοιπόν δισεκατομμύρια από αυτά. 20 το PSI, 20 το χρηματιστήριο. Αν τα μαζέψεις όλα μαζί, ο λογαριασμός κάνει πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Και ρωτάμε εμείς εδώ από την υπέρβαση, ότι αν σήμερα τα ταμεία είχαν αυτά τα 100 δισεκατομμύρια, τα οποία στην ουσία ληστεύθηκαν με ευθύνη των κυβερνήσεων, όχι της μεταπολίτευσης, από το 1954 μέχρι σήμερα. Θα είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία πρόβλημα, θα χρειαζόταν να κόψει τους συνταξιούχους. Άρα σταματήστε να πουλάτε στον κόσμο την καραμέλα ότι φταίει ο συνταξιούχος που ζούσε πάνω από τις δυνάμεις του. Ότι οι συντάξεις ήταν δυσανάλογες των μισθών και των εισφορών και των εισοδημάτων. Είναι όλα ψέματα. Οι συντάξεις κόβονται γιατί επάνω στα ασφαλιστικά ταμεία είχε στηθεί ένα πάρτι στην Ελλάδα επί 70 ολόκληρα χρόνια. Κάποιοι βγάλαν δισεκατομμύρια από αυτή την ιστορία. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων όταν πηγαίνανε με 0% επιτόκιο στις τράπεζες και οι τράπεζες θα πουλούσαν στον κόσμο με 30%. Για σκεφτείτε τη μεγάλη μπίζετα για τις τράπεζες να παίρνουν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων με μηδενικά επιτόκια. Έτσι. Και να τα δανείζουν στην Ελλάδα της ραχμής στο δανειολήπτη με 30% και με 35%. Χτίστηκαν τραπεζικές αυτοκρατορίες πάνω σε αυτή την ιστορία. Χτίστηκαν κολοσιαίες επιχειρήσεις με θαλασσοδάνεια. Τι σημαίνει θαλασσοδάνεια όλα τα προηγούμενα χρόνια? Τρώγαν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων.
και των ασφαλιστικών ταμείων, αν θέλετε. Άρα λοιπόν να σταματήσει αυτή η καραμέλα και να βρεθούν άλλες λύσεις, που υπάρχουν άλλες λύσεις. Τις καταθέτουμε καθημερινά και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τις συντάξεις. Το πρόβλημα πάντως των συντάξεων δεν το δημιούργησε ο συνταξιούχος. Δεν το δημιούργησε ο πολίτης, δεν το δημιούργησε ο ασφαλισμένος. Το δημιούργησε η ληστεία που έγινε στα ταμεία διαχρονικά και διακομματικά από όλες τις κυβερνήσεις. Από το 1954 μέχρι σήμερα. Για προχώρα, Κατερίνα. Όλοι οι συνταξιούχοι αυτό το έχουν νιώσει και θα το πω και περισσότερα. Το ΝΑΤ, το οποίο είχε πάρα πολλά χρήματα στη διάθεσή του και τώρα έχουν μείνει οι συνταξιούχοι να μην μπορούν να ζήσουν. Πάμε τώρα στο νέο ταμείο, το οποίο θα έρθει από 1/1/17, που θα είναι ένα ενιαίο ταμείο, το ΕΦΚΑ. Το οποίο θα έρθει και θα μας πει τι, ότι όποιος παίρνει δύο συντάξεις δεν θα μπορεί να παίρνει και θα μειωθούν πάρα πολύ. Δεν μας λέει ακριβώς πόσο, αλλά λέει θα φτάσει 25-53%. Θα φτάσει όμως. Διπλέον ένα ταμείο θα δίνει τις συντάξεις. Οπότε δεν μπορείς να παίρνεις δύο και τρία που παίρνει από άλλο ταμείο. Όλα πληρωμένα βέβαια από τους συνταξιούχους. Η ουσία όμως είναι ότι θα κοπούν και από εκεί. Θα είμαστε λοιπόν σε ενημέρωση προς τον κόσμο να δούμε τι καινούργια δεδομένα θα μας δώσει το καινούργιο ταμείο. Συγγνώμη, Κατερίνα, με συγχωρείς. Απλά επειδή την χάνει και έχω γνώση του συγκεκριμένου ότι στον Καναδά, που έχει δουλέψει και σε άλλες φορές σαν πιλωτικό κράτος, σε ανύποπτο χρόνο κόψαν τις συντάξεις σε αυτούς τελείως, σε αυτούς που είχαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας ζωής πολύ καλά έσοδα. Οπότε τους σταματήσανε τελείως αυτονόν τις συντάξεις. Είναι άλλο το έργο όμως στον Καναδά. Γιατί η κατάσταση στον Καναδά είναι εντελώς διαφορετική από την Ελλάδα. Και το ασφαλιστικό σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Διαφορετικά από την Ελλάδα. Χωρίς να υπάρχει ο λόγος ανάγκης. Πολλό δε μάλλον όταν παρίσταται και λόγος ανάγκης. Να το έχουμε στο μυαλό μας. Πριν προχωρήσουμε, Κατερίνα μου, να παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας να βάλει στην εικόνα και τον Γιώργο τον Βαλέτα, που είναι στο δίπλα στούντιο, να τον έχουμε μαζί μας στη συζήτηση, γιατί τον αφορά και αυτόν. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Για πες μας λοιπόν, Κατερίνα. Σε αυτό το νέο ταμείο θα προχωράμε βήμα-βήμα, διότι βγαίνουν καινούργια πράγματα. Όταν έγινε ο καινούργιος νόμος, όπου επέβαλε αυτό το ενιαίο ταμείο, τον ΕΦΚΑ, πηγαίναμε σε άγνωστα νερά και πηγαίναμε σιγά σιγά και έλεγαμε ναι, αυτό θα έχουμε τώρα τις μειώσεις, τώρα θα έχουμε τις μία σύνταξη και δεν θα έχουμε δύο ή τρεις. Οπότε όλοι πηγαίνουμε σιγά σιγά, βγαίνουν καινούργια εγκύκλη που είναι επεξηγηματική των νόμων. Οπότε είμαστε σταδιακά. Φαντάζομαι δυστυχώς ότι θα κοπεί μία από τις δύο συντάξεις αναπόφευκτα, γιατί είμαστε σε μία τέτοια κατάσταση που δεν έχει το ταμείο πλέον χρήματα να δώσει. Εδώ, Κατερίνα μου, πάει να κοπεί η πρώτη σύνταξη. Τώρα η δεύτερη. Μιλάμε για μία σύνταξη 450 ευρώ. Ξεφτύλα, θα φτάσει, θα φτάσει. Λοιπόν, πάμε όμως σε μία καλή είδηση από τον ΟΑΕΔ. Για 10.000. Κάτι καλό. Ναι. Για 10.000 ανέργους. Έχει βγει λοιπόν ένα πρόγραμμα για 10.000 ανέργους από 30 έως 49 ετών. Όπου όσοι είναι εγγεγραμμένοι το τελευταίο τρίμηνο θα μπορούν να βρουν μία εργασία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προθυμοποιηθεί να πάρουν αυτούς τους εργαζόμενους. Εγώ θα πω ότι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί πρέπει να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις για να πάρεις εργαζόμενους από τον ΟΑΕΔ, ασφαλιστική ενημερότητα να μην χρωστάς, έχει κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις και καλό είναι που τις έχει, χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Κατόπιν αυτού, ας μπουν και οι επιχειρήσεις στο site του ΟΑΕΔ και ό,τι χρειαστούν να σε επικοινωνήσουν και μαζί μας. Η ερώτηση, Κατερίνα μου, είναι μία. Ποια ελληνική επιχείρηση σήμερα μπορεί να πάρει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα? Υπάρχουν επιχειρήσεις πολύ καλές οι οποίες μπορούν να πάρουν. Πόσο τους εκατό? Είναι μικρό το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά μπορούν να πάρουν. Λοιπόν. Ξεκινάμε από εκεί. Ο κόσμος πρέπει να βρει εργασία και να εργαστεί. Έτσι. Και να έχει μια πλήρη απασχόληση που παρέχει αυτό το πρόγραμμα. Να μπορούν, να σου κάνω τώρα άλλη μια ερώτηση εδώ πέρα. Μπορούν να υπαχθούν στο θέμα αυτό του ΕΣΠΑ οι επιχειρήσεις? Δεν είναι ΕΣΠΑ αυτό. Συγγνώμη. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε ρύθμιση. Αφού φαίνεται, πιστεύω ότι μπορούν να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Διότι, θα σας πω γιατί. Διότι όταν ζητάει φορολογική ενημερότητα και δεν χρωστάει, δεν λέει δεν χρωστάει καθόλου, ότι είναι σε ρύθμιση και ρυθμίζει. Μπορεί να μπει. Έχουν μπει και άλλες επιχειρήσεις κατά το παρελθόν. Τώρα να δούμε και σε αυτή την άρα διαδικασία. Λοιπόν με ρύθμιση θεωρητικά πρέπει να μπορούν θεωρητικά να μπουν. Μπορούν να το ψάξουμε αυτό το θέμα και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας την ερχόμενη Τετάρτη. Γιατί όσοι ακόμα αναπνέουν με ρυθμίσεις, διασωληνωμένοι στην εντατική. Αν αυτοί που έχουν ρύθμιση δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα θέματα, αυτομάτως αυτό που λέμε να γίνουν προσλήψεις, να μειωθεί η ανεργία, να γυρίσουμε στην ανάπτυξη και όλα αυτά τα σχετικά, παραμένουν θεωρίες και στην πράξη δεν θα εφαρμοστούν ποτέ.
Πες μας, σε παρακαλώ, Κατερίνα, και για το θέμα των συνταξιούχων μας. Πριν από αυτό, εγώ έχω μία ερώτηση. Εγώ έχω μία ερώτηση εδώ πέρα. Και αγωνιούν οι συνταξιούχοι, τηλεφωνούν καθημερινά. Για μία προσωπική. Στις επιστολές που έστειλε ο Κατρούγκαλος, αναφέρει για μία προσωπική διαφορά που υπάρχει και πιστώνεται σε κάθε συνταξιούχο. Όσοι συνταξιούχοι υπάρχουν και έχουν πάρει την επιστολή, ξέρουν σε τι αναφέρομαι. Ναι. Η προσωπική αυτή διαφορά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πίστοση χωρίς αντίκρισμα. Δηλαδή, σου δίνει 50 ευρώ, 100 ευρώ, τα οποία όμως όταν αλλάξει ο υπουργός, όταν αλλάξει η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, η διάθεση, οποιοδήποτε θέληση, σταματάει να υπάρχει αυτό. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ χαμηλές συντάξεις. Χαρτζηλίκι είναι δηλαδή, δεν είναι πάγιο, δεν είναι... Δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι ότι είναι μια προσωπική δηλαδή, διαφορά, αν αλλάξει την παίρνω. Ο επόμενος το δίνει. Όχι, μπορεί να μην το δώσει, να βγάλει μια αναφορά και δεν το δίνει. Περιμένετε λιγάκι, εδώ πέρα τι είναι, δηλαδή περιμένετε λίγο, εδώ έχουμε υπουργούς ή αυτοκράτορες. Τι είναι ο Κιμ Ονγκ Γιούνγκ, είναι ο υπουργός. Δηλαδή ο ένας υπουργός, ο αυτοκράτορ Κατρούγκαλος το δίνει και έρχεται τώρα η καινούρια η πληβία και λέει εγώ δεν το δίνω. Είναι μια προσωπική. Τι λογική έχει αυτό, τι προσωπική. Διαφορά. Είναι μια πίστοση χωρίς όμως αντίκρισμα. Δεν είναι δεδομένο. Όχι, δεν υπάρχουν στα ταμεία χρήματα. Άλλο και το ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή, εμένα μου έστειλε, περιμένετε, αυτό είναι σοβαρό ρε παιδιά. Μου στέλνει ο Κατρούγκαλος σε μένα μια επιστολή που μου λέει σου δίνω ένα χαρτζηλικάκι 50 ευρώ, γιατί αυτό είναι στην ουσία. Και θα έρθει επόμενη υπουργός και θα μπει στο όδος ο Κατρούγκαλος, εγώ το κόβω. Είναι έτσι τη λέει, προσωπική αυτό διαφορά. Είναι, αυτό είναι η συνέχεια του κράτους, έτσι. Η ερμηνεία της προσωπικής διαφοράς δεν είναι κάτι θεσμοθετημένο, δεν είναι με μα τι προσωπική διαφορά από τη τσέπη του μας όδος ο Κατρούγκαλος. Πούλησε δηλαδή τα χωράφια του στο χωριό και μας έδωσε από 50 ευρώ τον καθένα, να καταλάβω δηλαδή. Δεν μας έδωσε προσωπικά του χρήματα, από τον προϋπολογισμό είναι και τα χρήματα που μοίρασε ο Κατρούγκαλος. Για να πάμε λοιπόν στον προϋπολογισμό, γιατί το αναφέραμε. Ο προϋπολογισμός του 2017 προϋποθέτει νέες μειώσεις συντάξεις. Περιμένουμε ναι. Και θα δούμε. Για παίρνουν συνταξιούχους, αγωνιούν. Οι συνταξιούχοι έχουν λίγο χρόνο ακόμα, ώστε αν θέλουν να διεκδικήσουν είτε τα χαμένα με τους νόμους του 12, ας κάνουν μια κίνηση, ας μπουν σε μια ομαδική αγωγή ή ατομική αγωγή προσφυγή, όπου μπορούν να διεκδικήσουν και να πάρουν τα χρήματα τα οποία τους έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν να το κάνουν μετά τον καινούριο έτος, το νέο έτος. Άρα οι συνταξιούχοι που μας ακούτε, 210-52-00-452. Τηλεφωνήστε τώρα την εκπομπή, ζητήστε να σας φέρουν σε επαφή με την Κατερίνα τη Ζαγκανά. Χρόνο έχετε μέχρι το τέλος του χρόνου μόνο για να διεκδικήσετε τις παράνομες περικοπές των συντάξεων και των εφάπαξ σας που έχουν εγκριθεί αντισυνταγματικές. Κάντε ό,τι κάναν άλλοι 3.000 συνταξιούχοι που έχουν ήδη δικαιωθεί. Μπορείτε να πάρετε μέχρι 15.000 ευρώ. Διεκδικήστε τα, γιατί αλλιώς από το τέλος του χρόνου και μετά θα τα χάσετε. Και μην έρχεται να μας κλαφτείτε μετά, γιατί σας το φωνάζουμε εδώ και μήνες. Θα τα πάρουν άλλο. Όλοι και εσείς θα κοιτάτε. Έτσι ακριβώς. Και κάτι άλλο, έχουμε ένα θέμα με τις καθυστερήσεις. Θα μας το πεις, Κατερίνα, μετά λίγο θέλω να δώσω στον Γιώργο τον Βαλέτα το λόγο. Ναι, Γιώργο, για πες μας, γιατί έχεις και εσύ μεγάλη επικαιρότητα. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους ψηφισμούς. Λίγο πιο δυνατά, μόνο να σας ακούμε. Ναι, να ξεκινήσουμε από τους ψηφισμούς που έκανε που ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Γίνανε αρχικά 93.000 συμψηφισμοί επιστροφών με φόρους. Έκανε δηλαδή το αυτονόητο μετά από τις τεράστιες ουρές και την ταλαιπωρία των φορολογουμένων που παρατηρήθηκε τους τελευταίους δύο μήνες, όπου πήγαιναν να συμψηφίσουν τον τρέχοντα ένφια με επιστροφές φόρου εισοδήματος. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έτρεξε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο συμψηφισμό που αφορούσε επιστροφές φόρων εισοδήματος του 2014, 2015 και 2016. Μάλιστα. Έγιναν λοιπόν 93.000 συμψηφισμοί για 93.000 δηλαδή φορολογουμένους, συνολικής αξίας 6,8 εκατομμυρίων. Στους πολίτες θα αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα τις επόμενες ημέρες. Και επίκειται να γίνει και δεύτερη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Γιώργο, με αυτοί οι φορολογούμενοι, αντί να πάρουν λεφτά που τους χρωστούσε το δημόσιο, πάρουν ένα μήνυμα στο κινητό που θα τους λέει ότι αντί για λεφτά, συμψηφίσαμε. Γενικά, οι επιστροφές φόρων με άμεση καταβολή στους λογαριασμούς των φορολογουμένων έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα. Για πες μας τι γίνεται με τις αλλαγές. Συγγνώμη, μήπως δεν είναι 6-800 εκατομμύρια, γιατί είναι πολύ λίγο το ποσό. Ναι, 6,8 εκατομμύρια. 6.800.000, γιατί μέχρι ήταν τώρα. Πολύ λίγοι οι συμψηφισμοί που μέχρι γίνανε. Μέχρι τώρα. Αρχικά γίνανε συμψηφισμοί για φορολογουμένους με μία οφειλή, μία αρρύθμιστη οφειλή. Το δεύτερο πακέτο των συμψηφισμών θα αφορά από δύο οφειλές και πάνω. Πες μας τι φέρνει η αξιολόγηση, Γιώργο Βαλέτα.
Η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση έχει ορισμένα προαπαιτούμενα προκειμένου να προχωρήσει, τα οποία αφορούν την φορολογική νομοθεσία. Θα σας πω επιγραμματικά και τα σημαντικότερα από αυτά. Πρώτον, το ένα από αυτά αφορά τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων, ούτως ώστε να εναρμονιστεί η νομοθεσία με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, να απλοποιηθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά το ΦΠΑ προκειμένου να απαλλαγούν περισσότερες επιχειρήσεις σχετικά με τη γραφειοκρατία της απόδοσης του ΦΠΑ. Ναι. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι θα αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες κατασχέσεων μέσω νέων προγραμμάτων λογισμικού που θα προμηθευτεί η φορολογική διοίκηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι σήμερα αυτό που είδαμε στη σχέση του φορολογούμενου με το δημόσιο σε επίπεδο έτσι νέας τεχνολογίας ήταν η ηλεκτρονικοποίηση των πληστηριασμών. Οι πληστηριασμοί πλέον του Δημοσίου και του Ταμείου γίνονται ηλεκτρονικά. Τώρα μας λες ότι το δεύτερο βήμα θα είναι, αφού πρώτα γίνανε ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, να αυτοματοποιηθούν οι κατασχέσεις. Δηλαδή θα φτιαχτεί ολόκληρο λογισμικό, μου λες, το οποίο αυτόματα θα τρέχει, δηλαδή μια ρούτα στο κεντρικό υπολογιστή της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και εκεί πέρα αυτομάτως θα γίνονται ηλεκτρονικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι μόνο ακίνητα, είναι λογαριασμοί τραπεζικοί. Έτσι είναι πολλά πράγματα. Σωστά. Πάρα πολλά. Ειδικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί που τρέχουμε πλέον με ρυθμούς ασύλληπτους στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Άρα μας λες ότι αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά. Θα γίνει ηλεκτρονικά. Προς το παρόν υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει να πάει πρώτα στο δικαστικό τμήμα της εφορίας και να ακολουθούν κάποια βήματα. Εσείς, από εδώ λοιπόν, και πέρα θα γίνουν όλα αυτοματοποιημένα. Επειδή και για αυτά τα ζητήματα στην υπέρβαση έχουμε ξεκινήσει και ετοιμάσει δράσεις, προκειμένου εσείς που πέφτετε θύματα αυτών των πρακτικών να μπορείτε να αντισταθείτε και να μπορείτε να διεκδικήσετε το δίκαιο σας σύμφωνα με τον νόμο, τηλεφωνείτε και εσείς στην υπέρβαση, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-5200-452, ζητήστε να σας φέρουν σε επαφή με τον Γιώργο τον Βαλέτα, γιατί ακόμη και για αυτά τα ζητήματα υπάρχουν λύσεις και τη λύση σας δείξαμε την περασμένη Τετάρτη στην εκπομπή αυτή, όπου ο δικηγόρος, ο Γιάννης ο Κυνηγόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, είχε εκείνη την πολύ ωραία απόφαση με την οποία αποδεσμεύτηκαν στην ουσία δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί δανειολήπτη. Και θέλω τώρα να πάμε σε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, να το δούμε με τον Λεωνίδα. Ένα θέμα που είναι η δικαίωση του αγώνα μας, η δικαίωση του κινήματος υπέρβαση, η δικαίωση των διεκδικήσεών μας και η δικαίωση όσων σας λέμε εδώ και 3 χρόνια, που όταν ξεκινήσαμε να τα λέμε, κάποιοι μας λέγανε γραφικούς, κάποιοι λέγανε θα στείλουν τους εισαγγελείς να μας συλλάβουνε, ναι. Κάποιοι μας λένε ότι είναι ακατάλληπτα, οι τράπεζες αυτό λένε, είναι ακατάλληπτα. Καλά, αυτά που λένε. Αυτά, αυτό ακατάλληπτα. Λοιπόν που σας είπαμε εμείς αγαπητοί μας φίλοι πριν από 3 χρόνια με το ΣΕΠΕ, δηλαδή με το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι δανειακές συμβάσεις. Αυτό που διεκδικούμε με το εξώδικο επανακαθορισμό οφειλών που στέλνουμε στις τράπεζες και που σήμερα, μετά αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, πρέπει να το κάνετε όλοι οι δανειολήπτες. Αυτό λοιπόν που λέμε εδώ και 3 χρόνια, πριν από λίγες μέρες, αυτό μας το αίτημα, μας το δικαίωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σε προσφυγή δανειολήπτη από την Τσεχία για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, σε προδικαστικό δηλαδή ερώτημα δικαστηρίου της Τσεχίας, ήρθε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάνθηκε ότι όταν οι τράπεζες στις συμβάσεις δεν αναφέρουν το ΣΕΠΕ και όταν υπολογίζουν τους στόχους και τα υπόλοιπα χωρίς ρητή αναφορά στο ΣΕΠΕ, τότε οι δανειολήπτες έχουν το δικαίωμα της διαγραφής του συνόλου των τόκων τους. Ακούσατε γιατί απόφαση μιλάμε. Σου λέει λοιπόν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ή θα υπολογίζεις κυρία τράπεζα τους τόκους, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που έχει ενσωματωθεί σε όλες τις χώρες στο Εθνικό Δίκαιο, έχει ενσωματωθεί και στην Ελλάδα, ή θα υπολογίζεις με βάση το ΣΕΠΕ ή θα σου διαγράφονται όλοι οι τόκοι και δεν θα παίρνεις από το δανειολήπτη δεκάρα τσακιστή. Θα μας το αναλύσει ο Λεωνίδας στο 3ο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στους οθόνες σας γιατί σας αφορά άμεσα αυτό το θέμα. Όλους τους δανειολήπτες. Επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό.
Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Να βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα και τους καλεσμένους μας. Και πριν προχωρήσει ο Λεωνίδας, εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή στους δανειολήπτες που μας ακούτε. Εσείς λοιπόν που έχετε ήδη κάνει τα εξώδικα επανακαθορισμού οφειλών, δείτε σήμερα και ακούστε πόσο δικαιώνεστε από αυτή σας την κίνηση, γιατί σας δικαιώνει πλέον το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε καν τα ελληνικά δικαστήρια, ούτε υπέρβαση. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι αυτό που ζητάτε με το εξώδικο επανακαθορισμού οφειλών σας δίνει περισσότερα δικαιώματα από αυτά που μέχρι σήμερα διεκδικούσαμε, γιατί με αυτό και μόνο μπορείτε να διαγράψετε το σύνολο των τόκων του δανείου σας. Και όσοι δεν το έχετε κάνει, ελάτε να το κάνετε αμέσως, γιατί πλέον έχουμε δεδικασμένο. Μέχρι σήμερα μιλούσαμε μόνο με την νομοθεσία. Σήμερα λοιπόν έχουμε δεδικασμένο και το δεδικασμένο είναι το Δικαστηρίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν αποφάνθηκε για κάτι παρόμοιο, για κάτι σχεδόν σαν αυτό που ζητάμε εμείς. Αποφάνθηκε ακριβώς για το ΣΕΠΕ. Πες μας τώρα, Λεωνίδα. Το ΣΕΠΕ είναι το συνολικό επιτόκιο, το κόστος, δηλαδή το συνολικό κόστος πίστωσης ενός δανείου. Είναι μία μαθηματική φόρμουλα. Έχουμε μάλιστα πάρει και γνωμοδότηση από τον καθηγητή οικονομετρίας. Να μας δείξει λοιπόν ο σκηνοθέτης μας το μαθηματικό τύπο, για να καταλάβετε τι λέμε. Αυτός λοιπόν που βλέπετε στην εικόνα σας είναι ο μαθηματικός τύπος. Έτσι. Όλοι οι τόκοι όλων των δανείων, το συνολικό κόστος ενός δανείου, πρέπει να υπολογίζεται με αυτόν τον συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο. Ας μείνουμε λιγάκι στη φόρμουλα, μην φύγει η οθόνη από την εικόνα. Γιατί αυτός ο τύπος, ο μαθηματικός τύπος, για να επιβεβαιωθεί, για να αναλυθεί, θα πρέπει να υπάρχουν σταθερές. Που σημαίνει όλα τα δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, όλα τα δάνεια που έχουν έστω και μία υπερημερία, όλα τα δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί, όλα τα δάνεια που έχουν ελεύθερη διακύμανση επιτοκίου ανάλογα με τη βούληση της τράπεζας, δεν μπορούν να υπολογιστούν με μία απλή πράξη. Πρέπει κάθε μεταβολή όρου, είτε είναι επιτόκιο, είτε είναι περιμερία, είτε είναι λάθος καταβολή, νωρίτερη καταβολή από την ημέρα τη δήλη, μεταγενέστερη, αλλαγή επιτοκίου, αλλαγή όρων, θα πρέπει να έχει αυτοτελώς τη δική του εξίσωση. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Δουκλούπη για την εικόνα. Αυτό, παρακαλώ πολύ, είναι νομοθετημένο στην Ελλάδα μετά από Ευρωπαϊκή Οδηγία του 86 της ΕΟΚ. Από το 1986 είναι νομοθετημένο αυτό, ακούστε το. Στην Ελλάδα από το 86. Ενσωματώθηκε το 1991. Όταν λοιπόν εμείς... Αιώνες πριν και το 1991. Όταν εμείς λοιπόν επικαλούμαστε με το εξώδικο επακαθορισμού το απλό, λες εσύ κυρία τράπεζα ότι χρωστάω τόσο. Απόδειξέ μου με το μαθηματικό αυτό τύπο ή στείλε μου τα στοιχεία να μπορέσω εγώ να αποδείξω ότι όντως έχεις υπολογίσει σωστά. Καμία τράπεζα δεν το κάνει, γιατί από αυτό το όποιο στοιχείο στείλει θα αποδειχτεί η απατηλή συμπεριφορά εις βάρος του αντισυμβαλλομένου. Έτσι. Αλλά το οξύμορο είναι ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα εξώδικα είναι ότι αυτά είναι ακατάληπτα. Κοινώς δεν αντιλαμβάνονται τι τους λέμε. Οι τράπεζες λοιπόν σε αυτό το εξώδικο που στέλνουμε, στο εξώδικο επανακαθορισμού οφειλών, με το οποίο τους ζητάμε να επανυπολογίσουν την οφειλή μας, σύμφωνα και με αυτό το μαθηματικό τύπο του ΣΕΠΕ που μόλις είδατε στην εικόνα σας, γιατί αφορά και την εισφορά, αυτό που στέλνουμε τον νόμο του 1985 και τις 360 μέρες, αλλά αφορά ειδικά και είμαστε οι μόνοι που αναδείξαμε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα για το ΣΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, η τράπεζα μας απαντάει ότι αυτή τη συνομοθετική υποχρέωση που είναι θεσπισμένη με ΦΕΚ εδώ στην Ελλάδα, αυτή τη συνομοθετική υποχρέωση της είναι ακατάληπτη. Επειδή λοιπόν, κύριοι των τραπεζών, σας είναι ακατάληπτη, δηλαδή επειδή δεν γνωρίζετε ποιες είναι από τον νόμο οι υποχρεώσεις σας, ήρθε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας είπε ότι επειδή σας είναι ακατάληπτη, δηλαδή επειδή στα γράμματι αυτό επικαλείστε, ότι δεν γνωρίζετε τι λέει ο νόμος και τι προβλέπει ο νόμος για τις υποχρεώσεις σας ως προς τον υπολογισμό των τόκων, επειδή λοιπόν σας είναι ακατάληπτη υποχρέωση, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είπε ότι οι δανειολήπτες έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν
το σύνολο των τόκων τους. Επειδή εσάς σας είναι ακατάληπτη η νομοθετική σας υποχρέωση. Μετά... Να μάθετε λοιπόν γράμματα και να επανυπολογίσετε τις οφειλές μας, γιατί αλλιώς δεν θα πάρετε τίποτα. Γιατί πλέον αυτά που φωνάζουμε εμείς ως κίνημα υπέρβαση εδώ και 3 χρόνια, πλέον δεν το λέει μόνο υπέρβαση, το λέει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την κορυφαία απόφαση η οποία μας δικαιώνει. Και μας δικαιώνει γιατί όταν το πρώτο αναδείξαμε αυτό το ζήτημα και ξεκινήσαμε με τα εξώδικα επανακαθορισμού οφειλών στις τράπεζες, εμείς φροντίσαμε να μην το κάνουμε στον αέρα, αλλά φροντίσαμε να πάρουμε και γνωμοδότηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τον καθηγητή οικονομετρίας τον Γιώργο τον Βάμβουκα, τον οποίο δημόσια θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί πίστεψε στο εγχείρημά μας και μας έδωσε αυτή τη γνωμοδότηση πριν 2 χρόνια, τότε που όταν λέγαμε ΣΕΠΕ μας κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό και δεν ήξερε κανένας τι γίνεται. Και βάλε μας σε παρακαλώ Στέφανε Κουλουμπή στην εικόνα μας να δούμε τη γνωμοδότηση του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Γιώργου του Βάμβουκα. Αυτή λοιπόν η γνωμοδότηση για το ΣΕΠΕ, τον βλέπετε τον μαθηματικό τύπο, ενσωματώνεται σε κάθε εξώδικο επανακαθορισμού οφειλών που στέλνουμε στις τράπεζες και ας συνεχίσουν αν θέλουν οι τράπεζες να λένε και σε εμάς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο νομοθέτη αλλά και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευχαριστούμε τον Στέφανο τον Κουλουμπή, ότι τους είναι ακατάληπτη η νομοθετική τους υποχρέωση να υπολογίζουν τους τόκους μας με το ΣΕΠΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριοι των τραπεζών που λέτε ότι σας είναι ακατάληπτη η νομοθετική σας υποχρέωση. Όχι μόνο αυτό, γιατί συγγνώμη. Η άγνοιά σας, ναι. Η άγνοιά σας εμάς μας ωφελεί. Εμείς χάρη στην άγνοιά σας, το ότι σας είναι δηλαδή ακατάληπτη η νομοθετική σας υποχρέωση, εμείς χάρη σε αυτή σας την άγνοια θα διαγράψουμε το σύνολο των τόκων των δανείων μας. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια κορυφαία απόφαση που έχει γεμίσει όλο το ίντερνετ τις τελευταίες ημέρες να την αναπαράγει, αλλά δεν την ακούσαμε σε κανένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων των συστημικών καναλιών που σιτίζονται από τις τράπεζες σε μόνιμη και διαρκή βάση. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στη γραμμή μας τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Το μας ακούει ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Ναι, χαίρομαι πολύ για αυτά που ακούω. Καλησπέρα, και Νίκο. Και εγώ, γιατί είναι μια εξαιρετική απόφαση και είναι μια τεράστια τρόμο. Δικαίωση. Πραγματικά και θέλω να με βοηθήσετε για όσους έρχονται και μου ζητούν παρακολουθώντας την εκπομπή και αυτοί να έχουν τη δικιά σας στήριξη, τη δικιά σας υποστήριξη. Εμάς οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, δεν είμαστε κλαμπ, όποιος έρχεται το κάνουμε μέλος. Αν σου ζητάνε όμως αυτοί που έρχονται μάρτυρες στην Εξαστική Επιτροπή να έρθουν να τους βάλουμε στην υπέρβαση για τα δάνειά τους, κόμματα, καναλάρχες, διαμπλεκόμενοι, τα βατζίδες, αυτούς αγαπητέ μου Νίκο δεν τους αναλαμβάνουμε. Πιστεύω ότι αυτοί έχουν... Έχουν δικηγόρους, έχουν το Λοβέρδο, το Σταμάτη, έχουν δικηγόρους αυτοί. Έτσι, έχουν, το Βορύδη έχουν δικηγόρους. Ο Βορύδης σήμερα που είπε ζητάει, διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν ήρθε ακόμα ο κύριος Γιαννίκος, λέει. Να το ακούνε εκεί, γιατί δεν ήρθε, λέω. Και λέω, δεν ήρθε και ο κύριος Κουντομινάς ακόμα που ζητήσαμε. Δεν ήρθαν και οι επιθεωρητές της Τραπέζης Ελλάδος. Οι επιθεωρητές που δεν έρχονται, Νίκο μου, αυτοί είναι. Αυτό να ξέρεις, και το λέω τώρα εγώ από αυτή την εκπομπή στον Νίκο τον Νικολόπουλο, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Εάν κάποιοι τελικά καταφέρουν να μην κληθούν να έρθουν να καταθέσουν οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος που με τις ψευδείς καταθέσεις τους στους οικονομικούς εισαγγελείς στείλαν στο αρχείο τη δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων. Ο κύριος πρόεδρος, ο νέος πάντως, είπε ότι μα αυτοί λέει γιατί να κληθούν, είπε σήμερα. Μα αφού αυτοί σε εδωμαρτύρησαν, ποιος σε εδωμαρτύρησε, εγώ και εσύ. Όσα είχαν να πούν, λέει, αυτοί τα είπανε. Ναι, να έρθουν να μας τα πούν, πες και στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά θέλω να πω ότι, όπως σωστά είπες, εμείς έχουμε ανάγκη από κινήματα σαν την υπέρβαση, γιατί οι τράπεζες έχουν βρει τις άκρες τους και τα κόμματα και οι καρκαρίες. Αν δεν το ξέρετε, κατέθεσα μια ερώτηση και ρωτάω τον Πρωθυπουργό αν ο Ομπάμα, εκτός από τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας και όλα αυτά τα ωραία που είπε, εάν πράγματι του μίλησε και για μια τράπεζα τυραννικών συμφερόντων για την οποία εμείς και σωστά νομίζω ως ελληνική κυβέρνηση
βάλαμε βέτο και πρόσφατα υπήρξαν εκεί κρούσματα. Θα έρθουν δηλαδή τώρα, Νίκο, και οι Ιρανοί τραπεζίτες να αυθαιρετούν στην Ελλάδα. Δεν μας ήταν δικοί μας. Όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να σε επιβεβαιώσω, εάν είναι γεγονός ότι ο Ομπάμα ήρθε να κάνει και καμιά δουλειά. Και για δουλειά ήρθε. Πες μας εσύ τώρα, επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο, τι δουλειά έκανες εσύ σήμερα το πρωί στα δικαστήρια που πήγες, ενημερωθήκαμε να καταθέσεις για την υπόθεση της μήνυσης Τουρνάρα που έχεις καταθέσει. Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Όσες φορές μέχρι τώρα δεν είχα πάει στη ζωή μου, τον τελευταίο χρόνο μου φαίνεται ότι κάθε μέρα είμαι εκεί. Γιατί... Και θα είναι κάθε χρόνο και χειρότερα, Νίκο, γιατί ενοχλείς πολύ και δυστυχώς ναι, εδώ που να στείλεις αντίστοιχο στα δικαστήρια. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ο κύριος Τουρνάρας να έρχεται στην Επιτροπή να λέει ότι η τροπολογία με την οποία πήγε στο αρχείο υπό το πόρισμα Καλούδη, δηλαδή τα δάνεια των κομμάτων, τα θαλασσοδάνεια και όποιες παρανομίες έγιναν, δεν είναι δυνατόν, λέω, αυτό να πάει έτσι. Άντε, εντάξει, τα πάμε στην εξεταστική και τελειώσαμε. Γι' αυτό λοιπόν πήγα και κατέθεσα σήμερα στην 24η πτεσματοδίκη και θα μου το συγχωρήσετε, αλλά βασάνισαν και κάποιους από εσάς που σας έβαλα για μάρτυρες. Εμείς είμαστε μαθημένοι, μην ανησυχείς. Όπως έβαλα όμως τον κύριο Πάμελο και τον κύριο Στουρνάρα, έβαλα και αυτούς να πάνε να δούμε τι θα πούνε. Εμείς είμαστε μαθημένοι. Τους άλλους να κλαις. Εμείς είμαστε μαθημένοι στην ταλαιπωρία. Είπε η κυρία Πρόεδρος, μα λέει δεν θα πάει, λέει, δεν θα έρθει, λέει ο κύριος Τουρνάρας. Λέω, συγγνώμη, θα τον κλητεύσετε και δεν θα έρθει. Απορώ πώς το λέτε. Με μήνυση εναντίον του, Ιωνή κατηγορούμενος δεν θα πάει να καταθέσει για μάρτυρας. Ναι, και μου έκανε εντύπωση. Να ζητήσει τη δύο προσαγωγή του, κυρία Εισαγγελέα, δεν κατάλαβα ποια είναι η δουλειά της. Δηλαδή, μου κάνει εμένα μήνυση ο Νικολόπουλος. Και εγώ δεν προσέλθω στον εισαγγελέα. Δεν μου κάνει βίαιη προσαγωγή. Να κάνει λοιπόν βίαιη προσαγωγή στον Στουρνάρα. Τι είναι ο Στουρνάρας και δεν θα πάει στον εισαγγελέα, δεν κατάλαβα. Ναι, και ήταν η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Μα λέει δεν θα έρθει, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Λέω, γιατί δεν θα έρθει ο κύριος Στουρνάρας. Δηλαδή η κυρία εισαγγελέα σου έκανε το δημοσιογράφο, σου έκανε ρεπορτάζ, δεν θα έρθει ο Στουρνάρας. Η δουλειά της είναι αυτή. Όμως την Παρασκευή πριν λίγη ώρα μου τηλεφώνησε ο κύριος Βασιλιάδης, ο νέος υπουργός αθλητισμού, ναι, και μου είπε ότι θα έρθει την Παρασκευή στη Βουλή για να πούμε το άλλο θέμα που έχετε επίσης αναδείξει, το Αθήνα 97. Θα τα πούμε, γιατί... Νίκο, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, με ενημερώνω ότι πρέπει να σε αποσυνδέσουμε. Ευχαριστούμε που είχαμε μαζί μας. Ευχαριστούμε που είχαμε μαζί μας τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Εσείς που μας ακούτε ή τηλεθεατές, από αυτή τη σημερινή εκπομπή βάλτε στο μυαλό σας το σημαντικότερο πράγμα. Εξώδικο επανακαθορισμού οφειλών. Όσοι το κάνατε, καλά θα κάνετε να πανηγυρίζετε. Ναι, ναι. Γιατί σήμερα σας δικαιώνει για την επιλογή σας εσάς. Και για αυτά που διεκδικούμε εμείς εδώ και 3 χρόνια, το ίδιο το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα το εξώδικο, ελάτε να το κάνετε. Γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο που υπάρχει σήμερα, με δεδικασμένο, με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δανειολήπτες που μας ακούτε, σας το λέμε άλλη μια φορά, φέρτε στην υπέρβαση το συντομότερο τις συμβάσεις σας. Τις χρειαζόμαστε για τις αγωγές. Μην το καθυστερείτε άλλο. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσταν και απόψε μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, πάντα εδώ στο Contra Channel. Καλό σας βράδυ.